Γεια σας και πάλι από το Τμήμα των Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο παρόν αυτό μικρό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε την ελαστικότητα σημείου με το Μαξίμα και θα κάνουμε χρήση διαφορικού λογισμού και παραγόγων για αυτόν εδώ το σκοπό. Η ελαστικότητα σημείου γενικά, αν έτσι κατέχουμε λίγο το διαφορικό λογισμό, είναι σαφώς ο πλεονεκτικότερος τρόπος για να μιλάμε για ελαστικότητες πάνω σε συναρτήσεις, καμπύλες κτλ. Και θα μας βοηθήσει να λύσουμε και τα απλά και τα σύνθετα προβλήματα πάνω στην ελαστικότητα. Ο ορισμός είναι πάρα πολύ απλός, να τον πετύχετε τουλάχιστον χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα υπολογιστικής άλγεβρας. Σας συνιστώ να εξοικειωθείτε λίγο με την ιδέα ότι είναι χίλιες φορές προτιμότερο να χρησιμοποιούμε την ελαστικότητα σημείου παρά οποιαδήποτε άλλη μορφή ελαστικότητα. Λοιπόν, ας δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Υπενθυμίζω ότι η ελαστικότητα σημείου χρησιμοποιώντας διαφορικό λογισμό μπορεί να οριστεί γενικά για μια συνάρτηση με αυτόν εδώ τον τρόπο. Με λίγα λόγια, αντί να χρησιμοποιούμε το δέλτα που είχαμε παλιά, τις μικρές αυτές διαφορές, να χρησιμοποιούμε το ΔΕΨ ή το ΔΧ, τις απειροελάχιστες διαφορές και να ορίσουμε για παράδειγμα την ελαστικότητα του ψ ως προς το χ με αυτόν εδώ τον τρόπο. Σαν δηλαδή χ δια F του χ επί F τόνος του χ, επί την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης του χ. Υποτίθεται εδώ κάτι το οποίο νομίζω έχετε ήδη καταλάβει, το ψ, η μεταβλητή αυτή είναι ίση με το F του χ. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, στην περίπτωση, συγγνώμη, που συζητάμε για μια συνάρτηση ζήτησης, κάτι που είναι και το πιο έτσι απλό και γενικό παράδειγμα που θα δούμε στα οικονομικά, δηλαδή η ποσότητα είναι μια συνάρτηση της τιμής ενός προϊόντος, τότε αλλάζοντας εδώ το ψ με το Q και το χ με το π, θα πάρουμε αυτήν εδώ την παράσταση στο τέλος, δηλαδή θα γνωρίζουμε ότι η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η τιμή προς το ντε του π, την ποσότητα δηλαδή, επί την παράγωγο της συνάρτησης που μας δίνει την σχέση ανάμεσα στην ποσότητα και στην τιμή. Αυτή είναι εδώ την παράγωγο, δηλαδή αυτή της συνάρτησης. Αυτή η συνάρτηση υποτίθεται πως μας είναι γνωστή, από κάπου δηλαδή τη γνωρίζουμε, είναι μέσα στα δεδομένα του προβλήματος. Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε και προτιμούμε να χρησιμοποιούμε την ελαστικότητα σημείου, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλοί. Εδώ θα αναφέρω επιγραμματικά τουλάχιστον τους 4-5 πιο σπουδαίους λόγους, κυρίως σε επίπεδο υπολογισμών που ισχύουν αυτά τα πλεονεκτήματα, διότι διαφορετικά σαν έννοια είναι καταφανώς καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μορφή ελαστικότητας. Το πρώτο και το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να υπολογίσουμε την ελαστικότητα, κυρίες και κύριοι, σε ένα οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης ζήτησης ή της συνάρτησης ζήτησης, πείτε το όπως θέλετε. Και όχι μόνο βέβαια της ζήτησης, οποιασδήποτε άλλη συνάρτησης. Με λίγα λόγια, δεν χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε αυτές τις μεταβολές που είδαμε στα άλλα απλά παραδείγματα, από το Q1 στο Q2, από το P1 στο P2 κ.ο.κ. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι σε ποιο σημείο θέλουμε να υπολογίσουμε την ελαστικότητα, σε ποιο χ, αν θέλετε, και τελείως υπόθεση εκεί. Τώρα, είτε μιλάμε για καμπύλη ζήτησης ή συνάρτηση ζήτησης ή ακόμα και προσφοράς, αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζουμε μονάχα την τιμή αν πρόκειται για συνάρτηση ζήτησης ή την ποσότητα αν πρόκειται για καμπύλη ζήτησης, μόνο μία παράμετρος δηλαδή, για να ορίσουμε την ελαστικότητα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε αυτές τους επιπλέον υπολογισμούς που είχαμε δει σε άλλα παραδείγματα, όπου για παράδειγμα γνωρίζαμε την τιμή και έπρεπε να υπολογίσουμε και την ποσότητα, ή γνωρίζαμε την ποσότητα και έπρεπε να υπολογίσουμε και την τιμή, και μάλιστα για δύο ή περισσότερα σημεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά να υπολογίσουμε την ελαστικότητα. Με την χρήση της ελαστικότητας σημείου και το διαφορικό λογισμό, αποφεύγουμε, κυρίες και κύριοι, την σύγχυση που έχουμε με την κατεύθυνση της μεταβολής. Αν δηλαδή πηγαίνουμε από το Q1 στο Q2 ή από το P1 στο P2, από το P2 στο P1 κ.ο.κ. Αυτές τις μεταβολές δηλαδή στον αποτέλεσμα της ελαστικότητας που είχαμε δει σε άλλα παραδείγματα, με τη χρήση της ελαστικότητας σημείου όλα αυτά απαλήφονται. Η ακρίβεια που παίρνουμε στους υπολογισμούς της ελαστικότητας είναι η μέγιστη δυνατή. Θυμάστε ότι είχαμε αναφέρει ότι μικραίνοντας αυτές τις μεταβολές μπορούμε να επιτύχουμε όλο και περισσότερο μεγαλύτερη ακρίβεια, να
να τείνουν οι υπολογισμοί μας προς την πραγματική ελαστικότητα. Αυτό το όριο, αυτό που λέγαμε παλιότερα σε άλλα βίντεο και σε άλλο μέρος του μαθήματος, ότι ο υπολογισμός της ελαστικότητας τείνει προς ένα σημείο, αυτό το σημείο είναι, το βρίσκουμε πάρα πολύ απλά χρησιμοποιώντας την παράγωγη της συνάρτησης, ζήτησης, προσφοράς, οτιδήποτε άλλο. Τέλος, κυρίες και κύριοι, ξαναεπαναλαμβάνω εδώ το νούμερο 5, ότι δεν απαιτείται να κάνουμε κανέναν υπολογισμό σχετικής ή ποσοστιαίας μεταβολής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε, να υπολογίσουμε πόσο της εκατό ή ποιο είναι, αν θέλετε, ποια είναι η σχετική μεταβολή στην τιμή και στην ποσότητα, αν γνωρίζουμε την καμπύλη, την συνάρτηση ζήτησης, προσφοράς κτλ. Όλα αυτά δεν χρειάζονται καθόλου. Χρησιμοποιώντας με λίγα λόγια τον τύπο που έχουμε δει εδώ, αυτή είναι εδώ την παράσταση. Όπως βλέπετε, το ε, η ελαστικότητα, είναι συνάρτηση του π, αν γνωρίζουμε τη συνάρτηση ζήτηση στο συγκεκριμένο παράδειγμα που θα δουλέψουμε, και τελείωσε εδώ η ιστορία. Θα δώσουμε δηλαδή το π, θα πάρουμε την ελαστικότητα, χωρίς να χρειαστεί να υπολογίσουμε ούτε π1, ούτε π2, ούτε π3, ούτε q1, ούτε q2, ούτε τίποτα πολύ. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό εδώ. Ανάλογα μπορείτε να δουλέψετε και με οποιαδήποτε παρόμοιο παράδειγμα που αφορά γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης. Υποτίθεται λοιπόν ότι το Q, η ποσότητα του προϊόντος που ζητείτε, είναι 4 φορές μείον 1 δεύτερο την τιμή του. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε στο παράδειγμα που εξετάζουμε είναι να μπορέσουμε να βρούμε την ελαστικότητα στα σημεία για Payson 2 και Payson 5. Προσέξτε, όχι την ελαστικότητα όταν η τιμή μεταβάλλεται από το 2 στο 5. Θέλουμε να βρούμε δύο ξεχωριστές ελαστικότητες. Ποια ακριβώς είναι η ελαστικότητα στο σημείο Payson 2 και β, ποια ακριβώς είναι η ελαστικότητα στο σημείο Payson 5. Επίσης, κυρίες και κύριοι, κάτι πιο σύνθετο που δεν το έχουμε ξαναδεί σε άλλες περιπτώσεις, είναι να υπολογιστεί το σημείο της μοναδιαίας ελαστικότητας. Θυμάστε ότι κάθε συνάρτηση ζήτησης και κάθε καμπύλη ζήτησης έχει ένα σημείο στο οποίο η ελαστικότητα ισούται με την μονάδα. Να το υπολογίσουμε αυτό. Για ποιο Q δηλαδή και για ποιο P συμβαίνει αυτή η πραγματικότητα, ότι η ελαστικότητα ισούται με την μονάδα. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και κάνουμε στο Μαξίμα, είναι αυτός εδώ ο απλός υπολογισμός. Βασικά λειτουργούμε με τις δύο πρώτες εντολές, τη γραμμή 1 και στη γραμμή 2. Στη γραμμή 1, όπως βλέπετε, ορίζουμε τη συνάρτηση ζήτησης, αυτό το D του P, το οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 4 μείον P δια 2, 1 δεύτερο του P. Και τέλος εδώ η γραμμή 2, κυρίες και κύριοι, στην ουσία πρόκειται για εφαρμογή του τύπου που έχουμε δει εδώ, το π δια d π επί d τόνος του π. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εδώ. Υπολογίζουμε δηλαδή, δίνουμε στον υπολογισμό, συγγνώμη, το κλάσμα π δια d π, το χ δια f του χ που είχαμε δει στην αρχή, επί την παράγωγο ως προς το π. Εδώ έχω παραλείψει τη μονάδα, σας θυμίζω ότι αυτό υπονοείται. Αν θέλετε μπορείτε να το τοποθετήσετε. Αν θέλετε και όχι, θα το δούμε αργότερα ότι μπορούμε κάλλιστα να το βάλουμε. Αυτό εδώ θα μας δώσει σαν αποτέλεσμα μια συναρτησιακή μορφή, το ED του P, και με κλίση είτε του 2 που δίνουμε εδώ, είτε του 5, είτε οποιοσδήποτε άλλες τιμής, θα υπολογίσει την ελαστικότητα πάνω σε αυτά τα σημεία τα οποία ζητάμε. Αν θέλουμε τώρα να βρούμε την μοναδιαία ελαστικότητα, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε παρά να λύσουμε την εξίσωση ή d του p ίσον με μείον 1, εκεί όπου η ελαστικότητα ζήτησης είναι μονάδα, κατά απόλυτο νούμερο. Σας θυμίζω ότι, μιας και μιλάμε για ζήτηση, η μοναδιαία ελαστικότητα είναι, αν μιλήσουμε με πρόσημα, στο μείον 1 και όχι ακριβώς στο 1, στο συν 1. Λύνουμε αυτή τη συνάρτηση ως προς το p και στη συνέχεια βρίσκουμε το p0 και το q0 με βάση τη λύση αυτή της εξίσωσης. Τους υπολογισμούς μπορούμε να τους δούμε και να τους επαναλάβουμε εδώ. Σας θυμίζω ότι καταρχήν ορίζουμε τη συνάρτηση ζήτησης, το D του P ίσον με κάτι, αυτό που είναι. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι 4 μείον P δεύτερα. Και στη συνέχεια γράφουμε τον ορισμό της, δίνουμε την παράσταση που υπολογίζει την ελαστικότητα αυτής της συνάρτησης. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε, όπως βλέπετε, εξαρτάται μόνο από το P, όλα τα άλλα είναι σταθεροί όροι. Μια τέτοια παράσταση μπορεί πολύ εύκολα στο Μαξίμα να απλοποιηθεί με την εντολή, με την συνάρτηση factor, την απλοποίηση δηλαδή, να κάνει τις πράξεις εδώ στο κλάσμα με λίγα λόγια και να γίνουν κάποιες έτσι απλοποιήσεις. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε. Αν όμως θέλετε να παρουσιάσετε
το αποτέλεσμά σας σε κάποια εργασία, είναι καλό να το κάνετε, να μην αφήνετε τους υπολογισμούς στη μέση. Θα δείτε εδώ το, ο υπολογισμός αυτός απλοποιείται σε μια πάρα πολύ απλή παράσταση. Αργότερα θα εξηγήσουμε γιατί είναι αυτή εδώ, πώς προκύπτει αυτή εδώ η παράσταση και πώς ακριβώς μπορούμε πολύ εύκολα πάνω σε μια γραμμική καμπύλη ζήτησης να υπολογίσουμε τις ελαστικότητες. Για την ώρα με το συγκεκριμένο παράδειγμα κρατήστε ότι είναι το P δια P-8. Εφόσον έχουμε λοιπόν αυτή τη συνάρτηση, το μόνο που μπορούμε να, και πρέπει να κάνουμε είναι να της δώσουμε ένα όρισμα, για παράδειγμα το 2, και έτσι η ελαστικότητα αυτής της συνάρτησης ζήτησης για P ίσον 2, στο σημείο δηλαδή όπου η τιμή ισούται με το 2, είναι το 1 τρίτο. Σχετικά ανελαστική, ή στο σημείο 5 είναι το μείον 5 τρίτα, σχετικά ελαστική. Και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, αυτό που σας έλεγα και πριν, μπορούμε με αυτόν εδώ τον τρόπο πάρα πολύ εύκολα και απλά να υπολογίσουμε σε ποιο σημείο η ελαστικότητα ισούται με τη μονάδα, εάν λύσουμε αυτή την εξίσωση, αυτήν εδώ την παράσταση δηλαδή, αν γράψουμε εδώ ίσον μείον 1. Αυτό ακριβώς κάνουμε και εδώ. Το αποτέλεσμα που παίρνουμε, όπως βλέπετε, μας λέει P ίσον 4, άρα για τιμή P ίσον 4, P ίσον 4, η ελαστικότητα αυτής εδώ της συνάρτησης ζήτησης είναι μοναδία. Και μπορούμε να πάρουμε, αν θέλουμε, αυτή την τιμή στη μεταβλητή, για παράδειγμα P0, αν παρακάτω στο πρόγραμμα τη χρειαζόμαστε για κάποιο άλλο λόγο, με την κλίση της εντολής RHS, δηλαδή το right hand side, παίρνοντας το δεξί μέρος αυτής της παράστασης. Και με βάση το 4 μπορούμε να καλέσουμε τη συνάρτηση ζήτησης για να βρούμε πώς είναι η ζητούμενη ποσότητα όταν η ελαστικότητα είναι μοναδιαία. Το 2. Λοιπόν, αποφεύγοντας τη χρήση, κυρίες και κύριοι, του διαφορικού λογισμού και της παραγόγου, όπως ακριβώς τη γράφουμε εδώ, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί θα ήταν κατά πολύ πιο δυσκολότεροι και μη πραγματοποιήσιμοι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια έτσι σοβαρή δυσκολία στο να το χρησιμοποιήσουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να γνωρίζουμε τον ακριβή τύπο της συνάρτησης ζήτησης και να αντικαταστήσουμε αυτό που μας λένε τα μαθηματικά εδώ, αυτήν εδώ την παράσταση, με τον τύπο στο μαξίμα. Εύκολο να το θυμάστε, η ελαστικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το χ δια f του χ επί f τόνος του χ. Εδώ μιλάμε για ζήτηση, οπότε το χ είναι π, τιμή. Αντίστοιχα μπορείτε να έχετε και οποιαδήποτε άλλη συναρτησιακή μορφή θέλετε και πολύ εύκολα μπορείτε να υπολογίσετε την ελαστικότητα οποιασδήποτε συνάρτηση σε ένα οποιοδήποτε σημείο της. Υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, επίσης εδώ στο πρόγραμμα την εξής παράμετρο με το factor. Σας το ξαναλέω ότι αυτός ο υπολογισμός εδώ δεν είναι απαραίτητος, δηλαδή η εντολή ED2, δηλαδή την ελαστικότητα στο σημείο 2 και οποιοδήποτε άλλο, θα λειτουργούσε ακόμα και αν είχατε σταματήσει εδώ. Είναι όμως λίγο κάπως άκομψο, αν θέλετε, να σταματάμε έναν υπολογισμό σε αυτή τη μορφή και προτιμούμε λίγο να κάνουμε τη λεγόμενη παραγοντοποίηση, απλοποίηση, αν θέλετε, έτσι ώστε να είναι πιο λιτή η έκφραση που παίρνουμε. Θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, με ένα πολύ όμορφο πρόβλημα, τις λεγόμενες συναρτήσεις σταθερής ελαστικότητας. Αν λοιπόν έχουμε μια συνάρτηση αυτού του τύπου, ψήσων σε επιχείρηση στην α, όπου το σε είναι μια σταθερά, όπως και το α, να αποδείξουμε ότι η ελαστικότητα αυτής της συνάρτησης σε ένα οποιοδήποτε σημείο, σε ένα οποιοδήποτε χ, είναι ίση με το α. Δεν εξαρτάται δηλαδή για το χ. Αν αυτό εδώ, για παράδειγμα, ήταν μια συνάρτηση, προσφοράς ή ζήτηση ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα εξαρτόταν από την τιμή. Σε οποιοδήποτε σημείο πάνω αυτής της καμπύλης η ελαστικότητα θα ήταν σταθερή. Είναι σπάνιο πράγμα να συναντήσετε τέτοιες συναρτήσεις στα οικονομικά, αλλά μάλλον δεν είναι συνηθισμένο, ας μην λέμε σπάνιο, αλλά τέλος πάντων είναι καλό να γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι συναρτήσεις οι οποίες έχουν σταθερή ελαστικότητα ανεξάρτητα από την τιμή της, ανεξάρτητα της μεταβλητής, ανεξάρτητα από το χ δηλαδή. Η απόδειξη αυτής εδώ της πρότασης είναι πάρα πολύ απλή να την κάνει κανείς στο μαξίμα. Για παράδειγμα, ας ξεκινήσουμε ένα καινούριο πρόγραμμα και ας γράψουμε εδώ τον εξής απλό ορισμό, ότι το ψ ισούται με σ επί χ στην α. Τι έχουμε κάνει εδώ? Έχουμε γράψει λάθος, το ψ είναι f του χ. Τώρα είμαστε σωστοί,
συγγνώμη λίγο, για τη βιασύνη. Έχουμε ορίσει δηλαδή τη συνάρτηση εδώ ως F του Χίσον σε επιχή στην α, όπως ακριβώς το βλέπουμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε συγγνώμη, είναι να βρούμε τον τύπο της ελαστικότητας. Για παράδειγμα, να γράψουμε το ε στη χ, το ε του χ. Αν θυμάστε, ισούνται με πόσο? Με την παράσταση που μας λέει ότι είναι το χ διά f του χ επί την παράγωγο του f του χ, την πρώτη παράγωγο του f του χ. Τι είναι η εντολή συνάρτησης που μας δίνει τις πρώτες παραγόγους? Εδώ θα γράψουμε f του χ, κόμμα χ, κόμμα 1, αν θέλετε, δηλαδή να τονίσουμε ότι υπολογίζουμε την πρώτη παράγωγο και δίνουμε το 1. Αυτή εδώ είναι η απάντηση. Αν θέλουμε να πάρουμε τη συναρτησιακή μορφή, θα καλέσουμε εδώ τον τελεστή με το διπλό εισαγωγικό, θα περικλείσουμε αυτή την παράσταση σε παρενθέσεις. Το κενό το αφήνω, δεν είναι υποχρεωτικό, απλά έτσι όσο πιο περισσότερος χώρος υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις παρενθέσεις, είναι λίγο πιο εύκολο στο μάτι μας να πετύχει και να καταλάβει το τι εννοούμε. Και αν εκτελέσουμε αυτή την εντολή, θα πάρουμε το ε του χ ίσον με α. Με λίγα λόγια, για ένα οποιοδήποτε σημείο της καμπύλης, η ελαστικότητα είναι πάντοτε α. Ό,τι είναι αυτό εδώ πέρα το νούμερο. Αν είναι 2, η ελαστικότητα θα είναι 2. Αν είναι 1, η ελαστικότητα θα είναι 1. Αν είναι 5, η ελαστικότητα θα είναι 5. Και ούτω καθεξής. Ή ένα δεύτερο, ένα τρίτο και ούτω καθεξής. Δεν εξαρτάται, με λίγα λόγια, από το χ στην περίπτωση που έχουμε μια τέτοια εκθετική συνάρτηση. Αυτά που λέτε και με τους υπολογισμούς της ελαστικότητας σημείου, κεντρικό νόημα σε όλο αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, και σε όλη αυτή την μικρή διάλεξη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτός εδώ ο τύπος που έχουμε πάρει από τα μαθηματικά, από τη μαθηματική ανάλυση. Στο μαξίμα γράφεται με αυτόν εδώ τον απλό τρόπο, με αυτήν εδώ την εντολή, αυτό εδώ. Αν θυμάστε, όχι να θυμάστε, να θυμάστε πού θα το βρείτε, να το σημειώσετε δηλαδή και να χρειάζεται να το απομνημονεύσετε. Λοιπόν, αν έχετε υπόψη σας αυτόν τον τύπο που δίνουμε στο μαξίμα, από εκεί και μετά, σε ένα οποιοδήποτε σημείο μπορείτε να υπολογίζετε ελαστικότητες. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Να είστε καλά.